από τον Ατρόμητο. Βλέπουμε, κρατάτε καταστάσεις για να όποιοι θέλουν να εισέλθουν στο γήπεδο. Μάλιστα, η κατάσταση έχει τα ονόματα τα οποία είναι από την ΠΑΟΚ και αυτοί επιτρέπεται μόνο να περάσουν μέσα. Και κλεισμένο το θυρών, βλέπουμε όμως ήρθε στο γήπεδο. Με την ελπίδα πας και μπούμε, έχουμε και διαρκεία. Ήθελα να δω την ομάδα φέτος, δεν μπόρεσα να τη δω στην πρώτη αγωνιστική στη Ξάνθη, όπως όλοι οι παουτσίδες. Γεια σας, σας βλέπουμε από την μπουτίκα, έχετε ψωνίσει, θα δείτε και το μάτς. Εννοείται, θα το δούμε, ναι. Πώς θα μπείτε όμως στο γήπεδο? Είμαστε σε λίστα. Τώρα τι ήρθατε εδώ, αφού δεν έχετε εισιτήριο, δεν γίνεται, είναι και κλεισμένο. Ήρθαμε να δούμε την ομάδα, είμαστε κοντά στην ομάδα πάντα. Έλα τώρα και πίσω. Λουκά, επανέλυση του Μπατύπαλος τώρα, δυο λόγια. Όλα καλά, τίποτα. Γιώργο, τι σημαίνει ένα παιχνίδι για κλεισμένο το θυρών όπως και πέρυσι? Μετά, ευχαριστώ. Excuse me, I know. One question. Θα παρακολουθήσετε τον ΠΑΟΚ σήμερα? Έτσι λέμε. Έρχεστε συχνά στο γήπεδο? Όχι συχνά. Τι σας κάνει, να έρχεστε εδώ να δείτε το μάτς, κύριε Λίλη? Γεια σας. Μόνο γεια σας. Γεια σας. Ευχή για τον ΠΑΟΚ. Την καλύτερη. Εδώ στο κήπεδο Στούμπας και η παλιά του Ζαγοράκη για τον Χαραλάμπους. Ο Ηλίας Χαραλάμπους κάνει το φύτη παλαάου. Ζαγοράκης τώρα για τον ΠΑΟΚ, η παλιά για τον Δημήτρη Σαλπικίδη από αριστερά. Πάντα ο Δημήτρης Σαλπικίδης βγάζει την παλιά, γκολ από τον Μίετσελ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Πολωνό τον Μάρτιν Μίετσελ στο 26ο λεπτό. Μετά την παλιά του Δημήτρη Σαλπικίδη από αριστερά. Έστρωσε έτοιμο γκολ για τον Μίετσελ που δεν δυσκολεύτηκε στην παθαρτία του Μιχαλίδη. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στην Τούμπα. Η παλιά του Χαραλάμπους για τον Δημήτρη Σαλπικίδη που δεν είναι σε θέση offside. Να λοιπόν η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Σαλπικίδη, κρατά την μπάλα. Γίνεται σούτ, διώχνουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Ατρομήτου. Ζαγοράκης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά για τον Σαλπικίδη προλαβαίνει το Μιχαλίδη, το σούτ γκολ. Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Σαλπικίδη στο 36ο λεπτό. Μετά την παλιά του αρχηγού της ομάδας του Θόδωρου Ζαγοράκη προς τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Αυτός πρόλαβε την έξοδο του Μιχαλίδη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ στο 36ο λεπτό με τον Ατρόμητο 2-0. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ επαναφέρουν, διώχνουν οι παίκτες του Ατρομήτου εκεί. Που τώρα η παλιά για τον Σαλπικίδη σε καλή θέση, αυτός κάνει το σουτ, out στο 47. Η παλιά τώρα του Μικέ για τον Ζαχαρόπλο σε καλή θέση, αυτός κάνει το σουτ, το Χρούγλου διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Λουκάς Καραδήμος βγάζει τη σέντρα, κορακάζει τη παλιά για τον Ζαχαρόπλο, ευκαιρία το σουτ, goal. Ο Ατρόμητος μειώνει με τον Γιώργο Ζαχαρόπουλο στο 64. Μετά την παλιά του Καραδήμου, η φνηδιάστηκε άμυνα του ΠΑΟΚ, η μπάλα έφτασε στο Ζαχαρόπουλο του σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, 2-1. Σωτήρχος τώρα για τον Ατρόμητο, η παλιά για τον Ζαχαρόπουλο, στο έδαφος ο Ζαχαρόπουλος από το μαρκάρισμα του Ουντέζε, διαμαρτυρίες από την ομάδα του Ατρομήτου, από τον Γιώργο Παράσκο, ξανά η φάση, τίποτα λέει ο διαιτής. Το φάουλ από τον Πέτκοφ, η μπάλα στο δοκάρι, out. Ο Ατρόμητος που πιέζει τώρα, Κούτσι στο shoot, out. Η παλιά τώρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, Μίετσελ, ωραία παλιά για το Σαλπικίδη, το σούτ με μία out. Ο ΠΑΟΚ τώρα μπροστά, η παλιά για το Σαλπικίδη. Να λοιπόν ο Δημήτρης Σαλπικίδης θέλει να περάσει, όμως ο Μιχαλής πήγε την αιστεία του ελέγχη. Σωτήρχος τώρα για τον Ατρόμητο, η σέντρα εκεί που είναι ο Ντέζε Ζαχαρόπλος, γκολ. Η ισοφάριση για τον Ατρόμητο στο 87. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ατρομήτου, τραβάνε τα μαλλιά τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μετά τη σέντρα που έκανε ο Σωτήρχος, ο Ουντέζε στην προσπάθειά του να αποκρούσει έστειλε την μπάλα στα δύο του Χρούγλου που πήγε να διώξει. 2-2. Γιώτης εγκομίτησε για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάντο εγκομίτησε η παλιά για τον Μάρτιν Μίετσελ. Βγάζει τη σέντρα, εγκομίτης μόνος, κεφαλιά out. Η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Όταν μέσα στην Τούμπα μπορείς και γυρίζεις 1-2-0 σε 2-2, νομίζω ότι αξίζουν μόνο συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι μια κακοδαιμονία που συνέβη στο σημερινό παιχνίδι. Πολλές συγκυρίες ήρθαν έτσι για να ισοφαρίσει η Χαλκιδόνα και να μας πάρει τους βαθμούς. Μέχρι και στο 90-93, αν θυμάμαι καλά, χάσαμε μια ευκαιρία με τον δερματοφύλακα που θα μπορούσαμε έστω και γη και με 10 παίχτες να κερδίσουμε αφού μας είχαν ισοφαρίσει. Και σε μέναν πάω και αυτόν, όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν δύσκολο να γυρίσουμε το παιχνίδι, αλλά όπως φάνηκε το πιστέψαμε και στα αποδυτήρια, είπαμε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, χωρίς κόσμο παίζει ο ΠΑΟ. Αν βάζαμε ένα γρήγορο γκολ, θα ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, έτσι και έγινε. Τα συναισθήματα για μένα ήταν αρκετά δύσκολα, μετά από 6 χρόνια να έρθω αντιμέτωπος με την παλιά ομάδα. Εντάξει, είμαι επαγγελματίας και πρέπει να προσφέρω στην ομάδα που ανήκω τώρα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο φάνηκε ότι μπορούσαμε να το είχαμε τελειώσει πολύ γρήγορα. Αλλά χωρίς να υπάρχει λόγος, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, οπισθοχωρήσαμε και καταφέραμε να χάσουμε αυτό το μάτς μέσα από τα χέρια μας. Η ομάδα έδειξε το ψυχικό σθένος, θα έλεγα, να γυρίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Και αν θέλετε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι με δεδομένο την απώλεια παίκτη, θα μπορούσαμε να πάρουμε και τους 3 βαθμούς. Παντελή, γιατί? Θα μας πει δύο λόγια για το παιχνίδι. Λάμπρο, σήμερα η τύχη δεν ήταν με τον μέρος σας, 2-0, στο δεύτερο μήχρονο 2-2. Έχασε ο ΠΑΟΚ μια ευκαιρία στο 94 να πάρει την νίκη. Είμαστε απογοητευμένοι. Προηγηθήκαμε 2-0 και στο τελευταίο λεπτό χάσαμε τους 3 βαθμούς. Είναι φυσιολογικό. Τι νομίζεις ότι έφταξε, πιστεύεις ότι... Η κακή μας παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο κόσμος προβληματίζεται. Τι θεωρείς ότι γίνεται, διότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξεκίνησε φέτος η ομάδα με νέες παρουσίες. Τα άτυχα αποτελέσματα είναι μέσα στο πρόγραμμα και εμείς δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να κρατήσουμε το πρώτο ημίχρονο και τα λάθη του δεύτερου για να τα διορθώσουμε και ελπίζω με τη βοήθεια του κόσμου στο παιχνίδι της Πέμπτης να πάνε όλα καλά για να πάρουμε ένα καλό σκορ. Αρμάντο. Για θέλω να μιλήσω, Γιώργο. Κυριακό, θέλω να μας πεις τι έγινε στη φάση στο δεύτερο γκολ. Τίποτα, νομίζω ότι το βάζει που τζέσαι. It's a game, you know. Είναι ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν ένα δύσκολο λάθος, αλλά λάθη γίνονται στο ποδόσφαιρο. Έτσι έγινε και αυτό. Τι έχει ο Ζαγοράκης? Τίποτα, μια κακό στο γόνατο, τίποτα σπουδαίο όμως, τίποτα ανησυχητικό. Αυτό θα παραμείνει για πόσες μέρες? Όχι, τίποτα. Κανονικά θα συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, απλώς είχε μια ενόχληση λόγω της σκόπωσης και τίποτα περισσότερο. Ο παράγοντας διαιτησία, και δεν θέλω να ρίξω τις ευθύνες εκεί, να πω ότι η πρώτη κάρτα που δέχτηκε ο Καρυπίδης ήταν μια αστεία κάρτα. Την είδατε όλοι σας. Η δεύτερη όντως ήταν κάρτα και θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Αν όμως δεν είχε δεχτεί την πρώτη, που ήταν μια αστεία ενέργεια του διαιτητή, δεν θα είχε βγει ο παίκτης μας έξω και θα ήμασταν επίσης ώρες μέσα στο παιχνίδι. Κύριε Κουκλάκη, ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για την φάση της πρώτης κίτρινης κάρτας. Τι έχετε να πείτε? Κανένα σχόλιο, παιδιά. Ορίστε. Κανένα σχόλιο, απαγορεύεται. Για ποιο λόγο? Δεν έχετε άποψη? Απαγορεύεται εντελώς. Ναι, αλλά δεν έχετε δική σου άποψη. Όταν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε δηλώσεις διευθύντως, τότε θα σας κάνουμε δύο. Εσείς τι έχετε να πείτε? Άλλοι θα μακρύνουν, παιδιά. Δείχνουμε μεταξύ άλλων ότι η κακοδαιμονία και οι συγκυρίες είναι αυτές που φέρνουν την ομάδα σε αυτό το σημείο. Πιστεύω σε εσάς, τόνισε μεταξύ άλλων ο μεγαλομέτωπος της ΠΑΟΚ στους παίκτες. Πιστεύω σε εσάς, έχετε δυνατότητες, μπορείτε να πάτε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Από εσάς εξαρτάται, δώστε τα όλα. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι αν με μεγαλύτερο πάθος τα δώσετε όλα, τότε θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Θα ήταν τα λόγια του μεγαλομέτωπου και της ΠΑΟΚ προς τους παίκτες, στηρίζοντας απόλυτα φυσικά και τον Νίκο Καραγεωργίου, που δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τεχνική ηγεσία, παίκτες και διοίκηση ενωμένη για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μέταλ. Γιώργο, με τον Σικαμπάλα τι γίνεται, δυσανασχέτησε επειδή δεν αγωνίστηκε? Με τον Σικαμπάλα δυσανασχέτησε ο Αιγύπτιος παίκτης, μια και είχε ξεκινήσει την προθέρμανση από τον προπονητή του από το 20 λεπτό μαζί με τον Λάμπρο Βαγγελή. Τελικά έγιναν οι 3 αλλαγές. Στο 80 περίπου ο Σικαμπάλα δεν ήταν η τρίτη επιλογή του Νίκου Καραγεωργίου που χρησιμοποίησε τον Γιώργο Κομίτη. Με αποτέλεσμα, και μια και το αποτέλεσμα ήταν και δεν ήταν και τόσο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ένιωθε την πίεση του ατρωμίτου. Για τον λόγο αυτό ο Σικαμπάλα έφυγε για τα αποδυτήρια.
Η τεχνική ηγεσία μας θεωρεί το θέμα λύσεων, μια και δεν έχει δώσει άλλο, άλλο παράδειγμα για να τιμωρηθεί. Δηλαδή κάποιο πρόβλημα έχει δημιουργήσει στην Καμπάλα και λόγω του μικρού της ηλικίας του έγιναν συστάσεις. Από εκεί και μετά υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός, είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας και διοίκησης για τον παίκτη, αλλά προς τη στιγμή όλα είναι καλά, όλα με λιγάλα δηλαδή με τον παίκτη και την διοίκηση και την τεχνική ηγεσία. Ήταν τα νεότερα για την ομάδα του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο, καλή σου νύχτα. Πάμε και στα...